Το πάρκο Κουραμπά, ένα πάρκο που στοίχισε πολλά χρήματα και παρέμεινε κλειστό για καιρό, αποδόθηκε στους πολίτες. Ο Δήμος Ιωαννιτών, μετά την απομάκρυνση των χαλασμένων και επικίνδυνων οργάνων της παιδικής χαράς και της περίφραξης που υπήρχε, αλλά και το συνολικό καλοπισμό του χώρου, απέδωσε το πάρκο προς χρήση και κάλεσε όλους να το χαρούν. Την ίδια ώρα, ανάλογες ενέργειες σε άλση πάρκα και συνολικά δημόσιους χώρους προγραμματίζονται να γίνουν από τη Δημοτική Αρχή. Η παρέμβαση κατέστησε λειτουργικό το πάρκο του Κουραμπά μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες διασύνδεσής του με το πάρκο Λακωμάτων, από τις οποίες θα προκύψει και η τελική του μορφή. Το πρωί της Παρασκευής διοργανώθηκε μια μικρή δράση με τη συμμετοχή του ΚΔΑ Πρόδα, του Πολιτιστικού Συλλόγου Λακωμάτων και της Κακιστικής Ακαδημίας Ιωαννίνων Μέγας Αλέξανδρος. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκα, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους αλλά και την ειδική σύμβουλο Ελένη Σιόντι, επισκέφθηκε το πάρκο, συνομίλησε με τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ, τα παιδιά και τους εκπροσώπους των δύο συλλόγων και δήλωσε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της παρέμβασης. Όπως είπε, τα προηγούμενα χρόνια το πάρκο είχε γίνει βορρά των βανδάλων και τόπος βρωμιάς και ασχήμιας. Πρόκειται για μια μεταβατική κατάσταση, αλλά όμως λειτουργική, είπε ο κ. Μπέγκας. Η τελική μορφή, όπως είπαμε, του πάρκου θα προκύψει από τη μελέτη ενοποίησής του με το πάρκο Λακωμάτων. Ενώ ο κύριος Μπέγκας τόνισε ότι θα συνεχίσουν τέτοιες παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, αλλά σημαντικού, όπως είπε, αποτελέσματος. Κεντρικό δημόσιο χώρο, το πάρκο Κουραμπά. Τα προηγούμενα χρόνια όλοι γνωρίζουμε ότι το πάρκο Κουραμπά είχε περιέλθει σε αδράνεια. Και όχι μόνο αδράνεια, βανδαλίστηκε, έγινε τόπος, τα λέγαμε, ο οποίος δεν ήταν προσεγγίσιμος από τους πολίτες. Και η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα χρόνια δεν φρόντισε να κάνει κάτι να το αναβαθμίσει. Σήμερα λοιπόν παραδίδουμε έναν εναλλακτικό, θα έλεγα, δημόσιο χώρο και μια μεταβατική κατάσταση, διότι η τελική κατάσταση του πάρκου Κουραμπά θα είναι εικόνα, θα τη δούμε μετά από την ολοκληρωμένη μελέτη που γίνεται για να διασυνδεθεί με το πάρκο Λακωμάτων. Σημασία έχει χαμηλού κόστους παρεμβάσεις. Να κάνουμε και αλλού και σε άλλα σημεία της πόλης, να ζωντανέψουμε και άλλους τέτοιους χώρους και βέβαια ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, τους συλλόγους, γενικά ενεργούς πολίτες οι οποίοι θα ζωντανέψουν τα πάρκα και με την έννοια μιας εναλλακτικής ζωντάνιας. Σήμερα βλέπετε εδώ ότι είναι μαζί μας το ΚΔΑΠ Ρόδα, ο Όμιλος Σκακιστών, ο Σύλλογος Λακωμάτων. Αυτό λοιπόν δείχνει έναν άλλο δρόμο πώς τα παιδιά μπορούν να παίξουν με εναλλακτικούς τρόπους οι οποίοι είναι και παιδευτικοί αλλά και διασκεδαστικοί. Αυτό, όπως είπα, θα επιδιώξουμε να το κάνουμε και σε άλλα σημεία της πόλης με χαμηλού κόστους παρεμβάσεις αλλά ενεργοποιώντας κυρίως τους πολίτες για να συμμετάσχουν. Άλλωστε αυτός είναι και ένας τρόπος αυτοπροστασίας των δημόσιων χώρων όταν οι πολίτες συμμετέχουν και τους κρατάνε ζωντανούς με δράσεις. Έμεινα λίγο στο χαμηλού κόστος, γιατί δεν έχουμε και λεφτά και δεν φαίνεται και να μας δίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλές παρεμβάσεις, φαντάζομαι, που σχεδιάζετε μέσα στο επόμενο διάστημα πλην του πάρκου εδώ του Κουραμπά, που θα θέλαμε να μας πείτε δύο πράγματα. Δηλαδή, τι γίνεται και με τα τεχνικά έργα, βλέπω ότι είναι και ο Δήμαρχος εδώ. Τι γίνεται γενικότερα με την κατάσταση και εντός και εκτός πόλης. Εντάξει, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι τρέχουν σημαντικά έργα. Άρα λοιπόν πρέπει χρονοδιαγραμματικά να τα τρέξουμε πιο γρήγορα, να ολοκληρωθούν αυτά που τρέχουν και ταυτόχρονα γίνεται και ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Το επόμενο διάστημα, με βάση και τα δεδομένα που έχουμε και περισσότερα μπορεί να σας πει ο κύριος Γκόγκος, θα αναδιατάξουμε και το σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου, δίνοντας πιθανά για κάποιες άλλες προτεραιότητες. Παραδείγματος χάρη, η μεταστέγαση του εργοταξίου είναι μια σημαντική προτεραιότητα και από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα από τα έργα τα οποία θα εντάξουμε στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, γιατί είναι και μείζον έργο σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα κουμπώνει, θα έλεγα, ας πούμε, στο σχεδιασμό ο οποίος γίνεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αλλά θα κάνουμε και πολλές παρεμβάσεις, οι οποίες ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο θα δημοσιοποιηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτός ο σχεδιασμός, αφού ολοκληρωθεί και προφανώς και σε εσάς στα μέσα και στους πολίτες. Ο Δήμαρχος ρωτήθηκε και για το τι έπεται από πλευράς έργων που είναι προγραμματισμένα και θέλησε να μιλήσει για την μεταφορά του εργοταξίου. Πριν από λίγες ημέρες και από το ITV είχαν προβληθεί εικόνες για την κατάσταση που επικρατούσε στο εργοτάξιο. Εικόνες που δεν τιμούν κανέναν. Ο κ. Μπέγκας επεσήμανε ότι η προτεραιότητά τους είναι να προχωρήσουν την μεταφορά του εργοταξίου, ενώ ρωτηθείς για το νομικό κόλλημα που υπήρχε με το πράσινο σημείο και τις νομικές διαδικασίες που είχε κινήσει παρακείμενη επιχείρηση, υποστήριξε ότι το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, λέγοντας ότι υπάρχει τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης και ότι πλέον μπορούν να προχωρήσουν.
πρέπει χρονοδιαγραμματικά να τα τρέξουν πιο γρήγορα, να ολοκληρωθούν αυτά που τρέχουν και ταυτόχρονα γίνεται και ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Το επόμενο διάστημα, με βάση και τα δεδομένα που έχουμε και περισσότερα μπορεί να σας πει ο κύριος Γκόγκος, θα αναδιατάξουμε και το σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου, δίνοντας πιθανά για κάποιες άλλες προτεραιότητες. Παραδείγματος χάρη, η μεταστέγαση του εργοταξίου είναι μια σημαντική προτεραιότητα και από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα από τα έργα τα οποία θα εντάξουμε στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, γιατί είναι και μείζον έργο σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα κουμπώνει, θα έλεγα, ας πούμε, στο σχεδιασμό ο οποίος γίνεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αλλά θα κάνουμε και πολλές παρεμβάσεις, οι οποίες ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο θα δημοσιοποιηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτός ο σχεδιασμός, αφού ολοκληρωθεί και προφανώς και σε εσάς στα μέσα και στους πολίτες. Γιατί αναφερθήκατε σε αυτό, θα αλλάξει η χωροταξία ή παραμένει εκεί που έχει χωροθετηθεί το... Όχι, βέβαια. Μα ούτως ή άλλως υπάρχει σχεδιασμός μεταστέγασης του εργοταξίου. Είναι συγκεκριμένο το σημείο. Αυτό το οποίο είχαμε μελετήσει και από την προηγούμενη περίοδο που διοικήσαμε το Δήμο. Είναι εκεί που ουσιαστικά σήμερα γίνεται το πράσινο σημείο δίπλα, γιατί πρέπει να συλλειτουργούν τα δύο αυτά αντικείμενα, το εργοτάξιο και το πράσινο σημείο. Δίπλα στο πράσινο σημείο θα έχει χωροθετηθεί και θα κατασκευαστεί το νέο εργοτάξιο. Δεν έχουμε εμπλοκή εκεί, κύριε Δήμαρχε, δεν είχαμε νομική εμπλοκή. Υπήρξε μια νομική εμπλοκή, αυτή έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε.